Δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας της Καβάλας δυσφημεί την έκθεση Καβάλα Expo 2018, αναπτύσσοντας πλευρές που σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Καβάλας δεν ευσταθούν. Μάλιστα για το συγκεκριμένο θέμα αναφέρθηκε ο ίδιος ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας Μάρκος Δέμπας στις σχετικές παραγράφους του δημοσιεύματος. Πιο συγκεκριμένα, το άθρο της τοπικής εφημερίδας ξεκινούσε με τις συγκεκριμένες σειρές. «Δεν είδα τον Άγγελο Τσατσούλη. Μου είπαν ότι δεν τον κάλεσε ο Δέμπας και φυσικά δεν μπορώ να δεχθώ κάτι τέτοιο». Δυστυχώς, κάποιους έχει ενοχλήσει, πάρα πολύ μάλιστα, η μεγάλη επιτυχία του Επιμελητηρίου Καβάλας σε αυτή τη διοργάνωση, στην πολύ πετυχημένη έκθεση, αλλά και στο πολύ πετυχημένο πρώτο επιχειρηματικό φόρουμ που έγινε στην Καβάλα μας. Από εκεί ξεκινάνε καταρχήν το ένα σημείο και προσπαθούν να βρούνε και να εμπλέξουν ονόματα, φορείς και καταστάσεις που δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Από εκεί και πέρα εμείς έχουμε προσκαλέσει όλο τον κόσμο, ναι. Είναι πολύ γνωστό αυτό, έχουν προσκληθεί όσοι πρέπει να προσκληθούν και νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν και μέσω των δελτίων τύπου και μέσω των προσκλήσεων που έχουν πάει και μέσω της προβολής που έχει γίνει ότι την Παρασκευή 8.30 ώρα είναι τα εγγένεια της έκθεσης. Και μάλιστα η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε όλο τον κόσμο. Ναι. Πλέον του πρωτοκόλλου που έχει φύγει, έτσι κι αλλιώς, και νομίζω έχει φτάσει σε όλους γιατί σχεδόν το σύνολο του πρωτοκόλλου ήταν στα εγγένεια της έκθεσης, νομίζω ότι βγαίνει ένα συμπέρασμα ότι μάλλον κάτι άλλο πιθανόν υπάρχει και υποκρύπτεται. Στη συνέχεια το άρθρο συνέχιζε με τον γνωστό εριστικό τρόπο, αναφέροντας τα εξής. Ο Μάρκος Δέμπας με προκλητικό τρόπο απέφυγε να καλωσορίσει και τον πρόεδρο των επιμελητηρίων της περιφέρειάς μας Χριστόδουλο Τοψίδη, αλλά και τον πρώην χωρικό αντιπεριφερειάρχη Θόδωρο Μαρκόπουλο, ξεχνώντας ακόμα να κάνει αναφορά και στο νησί της Τάσου για να μην αναφέρει το όνομα της Περιφερειακής Συμβούλου κυρίας Πολυμέρου. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, κάποιος απουσίαζε από την έναρξη της Καβάλα Expo 2019, καθώς ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας προσφώνησε κανονικότατα τον κύριο Τοψίδη. Επιμελητηρίων, κύριε Χριστόδουλο Τοψίδη, πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων. Πλέον το ψέμα περισσεύει. Το ότι προσφώνησα, σχεδόν είναι ξεκάθαρο ότι προσφώνησα τον κύριο Τοψίδη και ως πρόεδρο του Επιμελητηρίου του Εύρου και ως πρόεδρο του Περιφερειακού μας Επιμελητηρίου της Περιφέρειάς μας. Έτσι, γιατί και ο πιο σοβαρός του ρόλος είναι αυτός. Πρόεδρος Επιμελητηρίου, ως πρόεδρος Επιμελητηρίου βασικά και ως πρόεδρος του Περιφερειακού μας Συμβουλίου. Αυτό είναι. Τι να προσφωνούσα, κύριε Περιφερειακέ Σύμβουλε. Νομίζω ότι εδώ κάπου μπερδεύουμε τους ρόλους μας. Όσον αφορά τη μη προσφώνηση του κύριου Μαρκόπουλου και της κυρίας Πολυμέρου, ο κύριος Δέμπας απάντησε τα εξής. Από εκεί και πέρα, στο πρόσωπο του Περιφερειάρχη και του Αντιπεριφερειάρχη που καλωσορίζω και ευχαριστώ την Περιφέρεια, ευχαριστώ το σύνολο των Περιφερειακών Συμβούλων. Όχι μόνο της Καβάλας, το σύνολο των Περιφερειακών Συμβούλων. Άρα κάποιοι στοχευμένα και μεθοδευμένα, γιατί κάποιοι τους έχουν δώσει μία γραμμή και ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί. Μην νομίζουν ότι δεν ξέρουμε ποιοι συγκεκριμένοι δημιουργούν αυτά τα θέματα, αλλά δεν θα μείνει έτσι. Εγώ πραγματικά σας λέω, αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα δεν θα μείνει έτσι. Εντάξει, μήπως έπρεπε να μιλήσω και για τη Χρυσούπολη συγκεκριμένα και για την Κεραμωτή και τα λοιπά. Εντάξει, όταν μιλάς, κάνεις με μία ομιλία και μάλιστα τόσο περιεκτικά, όταν μιλάς για τον κόμβο από τον Εγνατία Οδό μέχρι το λιμάνι της Κεραμωτής για να περάσουν οι τουρίστες που πάνε στη Θάσο, τι άλλο πρέπει να πούμε δηλαδή. Τέλος, επικοινωνία του ένα τσάνελ με τον γνωστό εκδότη της τοπικής εφημερίδας της Καβάλας, ο ίδιος μην έχοντας τίποτε άλλο να προσάψει, ανέφερε ότι είχα να πω το έγραψα, δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω. Βέβαια, όλα αυτά τα οποία έγραψε δεν φαίνεται ότι ευσταθούν στην πραγματικότητα. Θεωρώ πάντως ότι αυτή τη στιγμή κακόβουλα κάποιοι προσπαθούν να εμπλέξουν το επιμελητήριο, προσπαθούν να εμπλέξουν εμένα προσωπικά ως Μάρκο Δέμπα σε κάποια σενάρια τα οποία δεν ευσταθούν. Πραγματικά σήμερα, ενώ όλη η Καβάλα όσο επιχειρηματικός κόσμος μιλάει για αυτό το γεγονός του τριημέρου, για τη μεγάλη επιτυχία, για την προβολή που είχε η Καβάλα μας και το επιμελητήριό μας και στα μέσα ενημέρωσης, όχι μόνο τα περιφερειακά αλλά και τα εθνικά, δεν σας κρύβω ότι σήμερα μου έχουν στείλει πώς έχει παίξει στη Σερβία, στο Εθνικό Δίκτυο της Σερβίας, από αύριο θα αρχίζει να παίζει και στα τουρκικά δίκτυα, πώς έχει παίξει
η όλη η εκδήλωσή μας, ειδικά για το φόρουμ, από την Κρήτη μέχρι, θα λέγαμε, σε άλλες περιφέρειες της χώρας μας, για αυτό το γεγονός. Και εμείς δυστυχώς αυτή η μιζέρια που μας χαρακτηρίζει από ό,τι φαίνεται, αλλά και η κακεντρέχεια κάποιων, οι οποίοι προσπαθούν πραγματικά και να δημιουργήσουν θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη Διοικητική Επιτροπή του Μελετηρίου,